Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί γενικότερα για τις νέες αγορές. Τι ισχύει για την εγγύηση των Apple συσκευών, έχει 2 χρόνια, έχει 1 χρόνο. Τι χρειάζεται να κάνεις για την όποια διαδικασία. Δηλαδή, έχεις θέμα, τι πρέπει να κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει και άλλο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά σας απασχολεί όλους και με ρωτάτε γενικότερα πάρα πολύ, ειδικά τώρα που κυκλοφορούν και τα νέα τηλέφωνα. Τι πραγματικά ισχύει για τις εγγυήσεις? Έχουν 1 χρόνο οι Apple συσκευές? Χαλάει η συσκευή σας, πηγαίνετε στο service και σας λέει ότι έχει λήξει η εγγύηση? Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα τι ισχύει με τις εγγυήσεις των iPhone στην Αμερική. Στην Αμερική ισχύει το εξής πράγμα, ότι αν η συσκευή σου πάθει κάποια βλάβη μέσα σε 1 χρόνο, έχεις αντικατάσταση της συσκευής. Κάθε συσκευή μπορεί να βγει ελαττωματική, όπως να είναι χαλασμένο το Touch ID, να μην δουλεύει το Face ID, να έχουν θέμα οι κάμερες, μπορεί η οθόνη να μην δουλεύει σωστά, μπορεί το volume up και το volume down, το home button, η μπαταρία, η υπερθέρμανση, όλα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία τείνουν να κάνουν το τηλέφωνο να αντικατασταθεί. Δηλαδή μια συσκευή η οποία έχει αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν γίνει από χρήστη και προβλήματα τα οποία έχουν γίνει από εσάς. Τι ισχύει όμως στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ισχύει το εξής. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και η νομοθεσία της Ευρώπης λέει το εξής πράγμα, ότι όλες οι Apple συσκευές ναι έχουν 1 χρόνο εγγύηση, αλλά κανονικά, με βάση το νόμο, οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως και τα iPhone, αλλά και γενικότερα οι συσκευές που είναι ηλεκτρονικές, έχουν 2 χρόνια εγγύηση. Άρα, τι ισχύει πραγματικά? 1 χρόνο έχεις το support από την εταιρεία. Δηλαδή, ό,τι είναι αγορασμένο από μεγάλο κεντρικό κατάστημα, όπως Cosmote, όπως Vodafone, όπως Wind, όπως μεγάλες εταιρείες και πολυκαταστήματα, τα οποία προμηθεύονται από το μεγάλο προμηθευτή της InfoQuest, που είναι ο επίσημος μεταπολιτής iPhone στην Ελλάδα, σου λέει ότι το κινητό πηγαίνει στο service. Δηλαδή, εσύ παίρνεις ένα τηλέφωνο, δυστυχώς αυτό ισχύει για την Ελλάδα, έτσι. Αγοράζω εγώ ένα κινητό τηλέφωνο, ένα iPhone, έρχομαι σπίτι, το ανοίγω και δεν δουλεύει. Δεν πάω στο κατάστημα και το κάνω αντικατάσταση άμεση. Πρέπει το κινητό να κατέβει κάτω στο service, δηλαδή 2-3 εργάσιμες περίπου, να κατέβει κάτω, να γίνει η ανάλυση από το κεντρικό κατάστημα της InfoQuest και έτσι λοιπόν να αποφασιστεί από εκεί, από τα κεντρικά, εάν θα σου γίνει συσκευή σου αντικατάσταση ή αν θα γίνει επισκευή. Αν το κινητό σου επιστραφεί εντός 7 ημερών στο κατάστημα λόγω του ότι έχει κάποιο θέμα, τότε τίνει να αντικατασταθεί. Δεν θα γίνει service. Εάν περάσουν οι 7 μέρες, τότε μάλλον πηγαίνει για service. Δηλαδή, αν έχει κάποιο θέμα, θα το ανοίξουν, θα το διορθώσουν και θα σου το επιστρέψουν. Αυτό ισχύει για τον 1 χρόνο εγγύησης. Όπως επίσης και τα iStorm είναι ένας επίσημος κατάστημα service. Ωραία. Έχει δηλαδή τη βούλα, την ταυτότητα της Apple. Οπότε, εσύ όταν θα πάρεις ένα κινητό και έχεις κάποιο θέμα, το πας στην Apple, δηλαδή στα iStorm ή στην InfoQuest και στο διορθώνουν. Ή στο κατάστημα το οποίο το έχεις αγοράσει, το οποίο θα το στείλουν σε καταστήματα όπως τη InfoQuest που είναι επίσημα για service. Δεν αναλαμβάνουν service iPhone, γενικότερα καταστήματα τα οποία είναι τρίτα σε σειρά. Δηλαδή όπως Cosmote, Vodafone, Γερμανός και ούτω καθεξής. Όπως επίσης και iRepair ή καταστήματα όπως άλλα που έχουν απλά την επίσημη σφραγίδα, αλλά δεν είναι επίσημα καταστήματα service. Ένα επίσημο κατάστημα service σου διορθώνει το κινητό δωρεάν. Ένα κατάστημα το οποίο δεν είναι επίσημο, απλά έχει γνώση και απλά ξέρει, είναι απλά αυτό που θα σου χρεώσει και την επισκευή σου. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη διαφορά των πραγμάτων. Τώρα, εσύ αγοράζεις μια συσκευή η οποία έχει 1 χρόνο εγγύηση από την Apple. Τι σημαίνει αυτό? Εγγύηση από την Apple σημαίνει ότι το παίρνεις από την Cosmote, το πας στα iStorm και σου το διορθώνουν. Το παίρνεις από την Cosmote, το πας στα InfoQuest και σου το διορθώνουν. Δηλαδή, έχει τη σφραγίδα και την ταυτοποίηση της Apple. Δηλαδή, το κινητό σου έχει 1 χρόνο εγγύηση από τα κεντρικά της εταιρείας. Οπότε, βρέξει χιονίσει, κόψτε το λαιμό σας, το κινητό διορθώνεται. Τέλος. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτό. Τώρα, πώς μπορείς να δεις εάν το κινητό σου έχει όντως ακόμα εγγύηση από την εταιρεία? Προφανώς πρέπει να έχεις μια iPhone ή γενικότερα i συσκευή και θα πας ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις θα κατεβείς στα γενικά και στα γενικά θα δεις εκεί πέρα το σημείο που γράφει πληροφορίες. Στις πληροφορίες, εάν κατέβεις περίπου στη μέση, λέει περιορισμένη εγγύηση. Λίγη, η δικιά μου, στις 25 Ιανουαρίου του 2022. Καλύπτει
κάλυψη υλικού και τεχνική υποστήριξη. Οπότε, εάν εγώ το κινητό που το έχω αγοράσει από το Hipsy κατάστημα, το πάρω και το πάω στα iStore και τους πω, ξέρετε τι, δεν δουλεύει το home button. Οπ, για να δούμε, παπαπαπ, ναι, όντως δεν δουλεύει, αντικατάσταση ή διόρθωση της συσκευής. Αυτό το πράγμα δεν θα χρεωθεί, θα είναι δωρεάν από την εταιρεία. Την εταιρεία η οποία είναι επίσημος μεταπολιτής, αλλά και επίσημο κατάστημα service. Εάν θα το πάω σε ένα κατάστημα το οποίο ναι μεν ξέρει και γνωρίζει και έχει από την Apple την πλατήν πιστοποίηση ότι μπορεί να κάνει service σε κάποια τηλέφωνα, δεν σημαίνει ότι είναι και επίσημο κατάστημα service, δηλαδή ότι θα σου κάνει αντικατάσταση της συσκευής. Μπορείτε πολύ απλά να ρωτήσετε όταν θα πάτε και αν έχει αντικατάσταση από την Apple. Τώρα, σε περίπτωση που δεν η συσκευή σου καλύπτεται πλέον από την εγγύηση της Apple, τι γίνεται? Προφανώς από οποιοδήποτε κατάστημα και να το έχεις πάρει, εάν το πας στο κατάστημα που είναι επίσημο κατάστημα service, προφανώς θα πρέπει να πληρώσει την τσέπη σου. Δηλαδή 20, 30, 40, 50, 100, 200 ευρώ ανάλογα το θέμα που έχει η συσκευή, άσχετα αν το καλύπτει η εγγύηση. Εάν το έχεις πάρει από την Κοσμοτέ, θα πρέπει να το πας στην Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ όμως, επειδή δεν έχει κατάστημα service, θα το στείλει στην InfoQuest. Η InfoQuest θα κάνει την ανάλυση της συσκευής και θα δει αν η συσκευή όντως έχει ελάττωμα μέσα στον ένα χρόνο και που έχει περάσει. Αν όντως είναι ελαττωματική, επιβάλλεται από τον νόμο λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι η συσκευή σου έχει 2 χρόνια εγγύηση, να γίνει επισκευή και διόρθωση. Εφόσον είναι ελάττωμα που δεν έχει προκληθεί από σένα, από τον χρήστη δηλαδή, αλλά είναι ένα ελάττωμα το οποίο υπάρχει στη συσκευή έτσι κι αλλιώς. Επιβάλλεται, ξαναλέω, λόγω της νομοθεσίας. Αν η συσκευή πάει στο σέρβις και σου πούνε ότι δεν μπορούμε να το διορθώσουμε καθώς είναι εκτός εγγύησης, εσύ πρέπει να επιμείνεις. Αν το πάρεις από τα iStorm ή από την εταιρεία της InfoQuest, πάλι το ίδιο πράγμα ισχύει. Αυτοί ισχυρίζονται ότι το τηλέφωνο πρέπει να είναι εντός εγγύησης, εντός ενός χρόνου, όσο δίνει η εταιρεία. Αυτό δεν ισχύει. Λόγω του ότι είσαι Ελλάδα, λόγω του ότι είσαι Ευρώπη, ισχύει 2 χρόνια για ηλεκτρικές συσκευές. Απλά δεν το υποστηρίζει η Apple πλέον. Το υποστηρίζει το εκάστοτε κατάστημα το οποίο το έχει αγοράσει. Εάν το έχει αγοράσει από σκρουτζομάγαζο, επίσης πρέπει να απευθυνθείς στο σκρουτζομάγαζο. Εάν σε περίπτωση το έχει αγοράσει από σκρουτζομάγαζο, μπορείς πάλι σε 1 χρόνο μέσα να το πας σε κατάστημα επίσημο, iStorm InfoQuest, και να στο κάνουν αντικατάσταση ή διόρθωση επισκευής. Αν όμως εσύ το αγοράσεις από κατάστημα άλλο, πρέπει να το πας στο άλλο κατάστημα. Δηλαδή στο κατάστημα το οποίο το έχεις αγοράσει, για να σε καλύψουν για συν 1 ακόμα χρόνο. Αυτή η φήμη γενικότερα, να ξέρετε, ότι προσπαθούν να την καλύψουν, του τύπου ότι να ισχύει μόνο 1 χρόνο, να έχει κοπεί τιμολόγιο και δεν ισχύει, να ισχύει μόνο για αγορές λιανικής πώλησης, να το ένα, να το άλλο, σου ξουμού ξουτού. Υπάρχει τρόπος και η συσκευή σας, να ξέρετε, ότι είναι για 2 χρόνια. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Για οποιαδήποτε συσκευή. Κατά καιρούς κλείνουμε αυτό το θέμα. Κατά καιρούς, να ξέρετε ότι βγαίνουν επισκευές γενικότερα. Η Apple δηλαδή μπορεί σε 3 χρόνια από την ημέρα κυκλοφορίας μιας συσκευής να βγάλει ότι αντικαταστάται, ότι θα γίνει αντικατάσταση στις οθόνες των MacBook 15, λέει 2015 Pro, ας πούμε. Δηλαδή, το MacBook του Pro του 2015 θα γίνει αντικατάσταση του panel της οθόνης. Αυτό μπορεί να κυκλοφορήσει 1 χρόνο μετά. Εκεί τι κάνεις? Υπάρχει γραμμή υποστήριξης Apple στην Ελλάδα. Είναι ένα τηλέφωνο 210, το οποίο το καλεί. Έχει γραφεί η Apple στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Καλείς λοιπόν στα κεντρικά, μπαίνουν στο κινητό σου, στη συσκευή σου ή σε οποιαδήποτε iPhone, MacBook, Apple TV ή οτιδήποτε και αν έχεις το οποίο χρειάζεται service, και σου βγάζουν ένα κωδικό αντικατάστασης ή κωδικό επισκευής. Με αυτόν τον κωδικό επισκευής, εσύ πηγαίνεις σε ένα κατάστημα το οποίο είναι επίσημο κατάστημα service και σου το διορθώνουν με βάση τον κωδικό επισκευής δωρεάν. Δηλαδή, θα σας πω μια ιστορία. Είχα το MacBook το Pro το 13,3, το LED 2015. Αυτοί το 2016 που εγώ το αγόρασα είχαν βγάλει ελαττωματικά πάνελ, δηλαδή το πάνελ της οθόνης έβγαζε από πίσω κάτι στίγματα. Πήρα τηλέφωνο στο support και τους είπα, ξέρετε τι, το και το. Και μου λέει, υπάρχει, λέει, αντικατάσταση οθονών για MacBook, λέει, 2016, το οποίο σας καλύπτει. Και γυρνάω και λέω, κάτσε, έχουμε 2020, το MacBook είναι 4 χρόνια μετά από την αγορά του. Και μου κάνει μία ναι, ισχύει, αντικατάσταση πάνελ. Το 2019 πήρα, ψέματα, δηλαδή 3 χρόνια μετά. Και όντως το πήγα στην iStorm και μου κάνει την κατάσταση την οθόνη του πάνελ. Το πάνελ της οθόνης μάλλον. Χωρίς να πληρώσω φράγκο. Οπότε γενικότερα να ξέρετε ότι υπάρχουν, όπως επίσης το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τα iPhone, τα 6S Plus, νομίζω, που κάναν αντικατάσταση μπαταριών.
ή άλλη φάση που είχε γίνει με κάποιες άλλες συσκευές που πάλι κάνανε αντικατάσταση συσκευών. Οπότε όταν γίνει ανάκληση, δηλαδή ζητήσουν συσκευές πίσω για να τις αντικατεστήσουν, να έχετε λίγο το μυαλό σας και γενικότερα να το ψάχνετε, γιατί μπορεί να είστε μέσα σε κάποια τέτοια αντικατάσταση και να σας διορθώσει το πρόβλημα της συσκευής σας. Όλα χαλάνε, όπως και να έχει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι άφθαρτο, όπως επίσης υπάρχουν και ελαττωματικές συσκευές. Μπορεί να είσαι ο άτυχος που θα έχεις την ελαττωματική συσκευή. Το θέμα είναι ότι αν είσαι ο άτυχος που έχεις την ελαττωματική συσκευή, δεν σημαίνει ότι όλα είναι έτσι. Εγώ είχα την ελαττωματική συσκευή και από τότε άλλαξα άλλα δύο MacBook. Τα άλλα δύο που είχα προφανώς δουλεύανε άρτια και δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά και με αυτό που είχα ελάττωμα, το διορθώσανε, ήταν μέσα στην εγγύηση πλέον, εφόσον είχα περάσει χρόνια, δεν είχε σημασία. Και έγινε αντικατάσταση και μετά το πούλησα σαν καινούριο, καθώς η οθόνη ήταν τσίλικια. Αυτά περί εγγύησης. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε και άλλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.